παίξετε, να δείτε ποιο είναι το τελευταίο του και πώς τελειώνει, φαίνεται και πίστη του και είναι και, δίνει και μια απάντηση για αυτά που έδειξε ο κ. Σακελαρόπουλος και τον φίλο, είναι το τελευταίο που γράφει. Έχει τίτλο «Ελληνική Άνοιξη», εκεί παντρεύει τη φύση με την Ορθοδοξία. Το κομμάτι της φύσης μας το διαβάσει η κυρία Μετρού, το κομμάτι της Ορθοδοξίας που είναι το τελευταίο που γράφει, θα το διαβάσω εγώ και θα τελειώσω. Η Άνοιξη είναι το πανηγύρι της γης, η αποθέωση του υπαίθρου. Πού έκλεινε τόσο καιρό το ξερό έδαφος, η άκρη πλαγιά, η γυμνή λάκα, τέτοια πλουμπίδια και κεντήματα, χάρμα των ματιών. Στολίζονται με τα γιορτινά τους, ακόμα και οι βάθοι. Κάθε ταπεινό, ανώνυμο κορτάρι θα βγάλει το λουλούδι του για να το κρατήσει σαν λαμπάδα στο Πάσχα των φυτών. Πού βρέθηκαν τόσα χρώματα λεμιάς. Κυριαρχεί το κόκκινο από το άτυπο της παπαρούνας ως το γλυκί ανοιχτό της κουτσουπιάς που βρίσκεται στις δόξες της αυτή την εποχή. Αλλά και το κίτρινο δεν πάει πίσω. Παράδειγμα, η σφαλαχτή. Τρίτο, έρχεται το γαλάζιο που σε σταματάει με κάποια στουλάκια σε χαμόπορτα των κοραφιών. Αντοροδάνη, τι διακριτικός συγκερασμός στην πρασινάδα του φουρναριού. Οι πέτρες θα δεις πως κι αυτές αλλάζουν χρώμα, ζωηρεύουν με την ανανέωση της φύσης. Στέκουν απάνω τους για μια στιγμή τα πουλάκια, φτερουγίζουν πάλι στον αέρα με ατέλειωτα πεπτυδίσματα, με χαρούμενους κελαϊδισμούς. Το ίδιο και οι πεταλούδες, το ίδιο και οι μέλισσες. Αυτές βυζένουν υπομονετικά την ανθόγυρη. Γυρεύουν μέλι, ως και στη λουλουδιασμένη ασφάλεια. Τα άγρια σπαράγγια καρτερούν κι αυτά στην ερημιά το μουσχερί τους, το λιχούδικο κατσίκι ή τον ηδήμονα εκδροβέα να τα πλαστολογήσει. Η άνοιξη είναι η λεβεντιά του χρόνου. Άνοιξη και λαμπρή έχουν γίνει για την ομοιοσύνη συνώνυμα. Δεν είναι τυχαίο πως η λαμπρότερη γιορτή του χριστιανικού ελληνισμού, της Ανατολικής Ορθοδοξίας, λατίνα, θεωρείται το Πάσχα. Η μέρα της λαμπρής ήταν ένας καθαρμός των συνειδήσεων και συνάμα μια αναβάπτιση του ηθικού. Συγχωρούσαν ένας τον άλλον, έδιναν ολόψυχες ευχές. Βασίλευε μια ατμόσφαιρα ειρήνης και αγάπης. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και του χρόνου να δώσει ο Θεός. Περάστε από το κονάκι μου για το καλό. Έτσι γιόρταζε ο ελληνικός λαός το Πάσχα. Αδερφικά, ανοιχτόκαρδα, χριστιανικά, τον καιρό που δεν τον χώριζαν ακόμα τα αίματα. Που το μίσος δεν είχε φαρμακώσει την ψυχή του. Ήταν μια πράξη συγκινητικής σωματικότητας, ο πασχαλιάτικος εκκλησιασμός. Όταν οι πιστοί έψαλαν το Χριστός Ανέστη, χωρισμένοι αυτόματα σε δυο ημιχώρια, έτσι όπως βρίσκονταν με τόνους βαθιούς, άδωλους, που έβγαιναν από τα έγκατα της ψυχής. Είχε μια αναπάντεχη μεγαλοπρέπεια αυτό το πολύφωνο ψάλσιμο, και που η ευσέβεια σκέπαζε τα φάλσα του και που αντιχούσε γοερό, επίσημο, χοροδιακό κάτω από τις παλιές καμάρες της ευάσμιας γέρικης εκκλησίας προς τις φθαρμένες εικόνες με τους αυστηρούς Αγίους. Και δεν είχε καμιά σημασία αν πολλοί από το πλήρωμα βοσκοί και ζευγίτες μην έχοντες πάει ποτέ του στο σχολείο έλεγαν και ξανά έλεγαν οι καλότυχοι λαθεμένα στο αναστάσιμο τροπάριο κέντης μνήμας στη ζωή χαρισάμενος. Ο Κύριος ήθελε μόνο καρδία καθαρά από αυτούς τους πιστούς.
είναι τα τελευταία λόγια που γράφει. Ας πούμε αιωνία η μνήμη του και αιωνία η μνήμη του Λαύρου Αφανασιούλα, φιλοξένησε τον Μουδιούλα σε καιρούς δύσκολους.